Κραυγή αγωνίας από δεκάδες υπεργολάβους και πάνω από 200 εργάτες στο Λασίθι, οι οποίοι εργάστηκαν μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια για την ανακατασκευή ξενοδοχείου κυπριακών συμφερόντων στην Ελούντα. Το έργο παραδόθηκε τον Ιούνιο και η ξενοδοχειακή μονάδα λειτουργήσε κανονικά το καλοκαίρι, ωστόσο εκείνοι έχουν να δουν χρήματα από τον Μάρτιο. Το ανεξόφλητο ποσό υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, με τους ίδιους να μιλάνε για ολική καταστροφή των επιχειρήσεών τους. Έχουν καταστραφεί εάν δεν πάρουν τα χρήματα και από την άλλη οι εργαζόμενοι θα μείνουν απλήρωτοι για πάρα πολλά χρήματα τα οποία οι άνθρωποι τα δούλεψαν. Ο ιδιοκτήτης να ισχυρίζεται ότι έχει δώσει τα χρήματα στον εργολάβο και μάλιστα με αγωγές και τα λοιπά και ο εργολάβος να ισχυρίζεται ότι δεν τα έχει πάρει. Και το τελικό θύμα είναι, όπως σας είπα πριν, στην ουσία οι εργαζόμενοι και η περιοχή βέβαια. Δεν θα ανοίξει το ξενοχείο αν δεν πληρωθούμε εμείς. Εμείς θα πάμε να τα πάρουμε τα άλλα μέτρα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Το θέμα είναι εμείς. Αυτά τα λεφτά είναι η ζωή μας. Αυτά είναι το αίμα μας. Όλο αυτό το διάστημα με τα δεδουλευμένα να παραμένουν απλήρωτα και την αθέτηση συμφωνιών να κυριαρχεί ή όποια προσπάθειά τους να αναζητήσουν μια ξεκάθαρη δέσμευση, σκόνται αυτές τη διαφαινόμενη διαμάχη ανάμεσα στην ιδιοκτησία του ξενοδοχείου και τη κατασκευάστρια εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη, που είχε το ρόλο του γενικού εργολάβου. Τώρα εμείς έχουμε μιλήσει με την κατασκευαστική. Λέει δεν μας πληρώνει ιδιοκτήτης. Μιλάμε με το ιδιοκτήτη, εγώ προσφυγά είχα μιλήσει τώρα, δεν δέχεται να μιλήσει και μας έχει κάνει και φραγή για να βρεθεί μια λύση με το καλό, έχουμε πει. Εγώ έχω βάλει ήδη 70 χιλιάρια από την τσέπη μου, πάω να κορίσω με τη γυναίκα μου για αυτή τη δουλειά που έχω κάνει εδώ, να καταστρέφω την οικογένειά μου. Εγώ δεν θα τον αφήσω με όσο μπορώ αυτό το ξενοδοχείο να μην λειτουργήσει το άλλο χρόνο. Όμοιροι της δικαστικής αυτής διαμάχης βρίσκονται υπεργολάβοι, οι οποίοι ζητούν με απόγνωση το αυτονόητο, δηλαδή να πληρωθούν για τις εργασίες που επί μήνες προσέφεραν και να μπορέσουν και οι ίδιοι να εξοφλήσουν τους προμηθευτές τους και τους εργάτες τους. Όπως τονίζουν μάλιστα, δεν θα σταματήσουν τον αγώνα έως ότου πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους.